έχουμε... αυτό που με ρωτήσατε πάντως, ναι. Ότι αν, εντάξει, όντως ζούσαμε πολλά χρόνια σε μια υπερβολή. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ποιος υπερέβαλε και ποιος δεν υπερέβαλε. Δεν υπερβάλαμε όλοι. Αυτά δηλαδή τα όλοι φταίμε, όλοι πληρώνουμε, αυτό είναι πολύ μεγάλη υπερβολή. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Ποιος δηλαδή έφταιγε? Ένα σύστημα αξιών, το οποίο υιοθετήθηκε κυρίως από τους άρχοντες αυτής της χώρας και από τους κρατεούς, mm-hmm. Το οποίο ήταν παγίδα για πάρα πολύ κόσμο. Για πάρα πολύ κόσμο. Τους οποίους άρχοντες εμείς δεν τους επιλέγουμε ωστόσο. Πιστεύετε ότι τους επιλέγουμε 100%? Ότι η ψήφος μας έχει τόσο... Εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά θα ήθελα να ξέρω. Πιστεύετε πραγματικά ότι η ψήφος μας έχει τόσο μεγάλη δύναμη? Έχει. Δεν επηρεάζεται από κάτι? Σαφώς επηρεάζεται, αλλά έχει δύναμη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ας πούμε, οικογενειοκρατία στην πολιτική ζωή, στο ποιος εκλέγεται κάποιος, στο από ποιους στηρίζεται, για ποιο λόγο στηρίζεται, από ποιους χρηματοδοτείται ακόμα. Πάντα υπήρχε αυτό όμως. Δηλαδή, ακόμα και στις χώρες που υπάρχουν καλοί ηγέτες, και αυτοί έχουν περάσει μέσα από ένα σύστημα επηρεασμού. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν κάποιες οικονομικά δυνατές οικογένειες που έχουν και τη δυνατότητα να επιβάλλουν την άποψή τους. Ναι. Αυτό παγκοσμίως ναι, συμβαίνει. Δική μας είναι. Η ψήφος όμως είναι δική μας τελικά, ας πούμε. Ναι, ανελιπώς. Από πολύ μικρή. Αλλά μεγάλωσα σε ένα πολύ πολιτικοποιημένο σπίτι, μάλλον γι' αυτό. Δεν μου επιτρέψανε ποτέ να παρεκκλίνω. Και δεν πιστεύεις ότι με την ψήφο σου μπορείς να αλλάξεις κάτι? Το πιστεύεις? Ναι, ξέρετε, κάτι για να θέλα, το κάνεις, θέλα, από ναι, βεβαίως. Όμως θα ήθελα και η ψήφος μου να έχει κάπου να απευθυνθεί, δηλαδή να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά να είναι άξιο. Και πια τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλείψει από το πολιτικό προσκήνιο. Τι ψηφίζεις, όχι τι κόμμα, δηλαδή πώς ψηφίζεις αφού είσαι απογοητευμένη από το. Μετά από έρευνα. Δεν δηλώνω απογοητευμένη. Μάχημη είμαι, καθόλου απογοητευμένη. Η απογοήτευση είναι πολύ κακή. Ψηφίζεις πάντα το ίδιο κόμμα παραδοσιακά? Όχι. Ή... Α. Δεν ψηφίζω το ίδιο κόμμα παραδοσιακά. Ψηφίζω ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται σε ένα κόμμα. Προσπαθώ να παρακολουθώ κάποια πράγματα. Θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική? Έχει ασχοληθεί λίγο, ως δημοτική σύμβουλος. Ναι. Είμαι δημοτική σύμβουλος στο Χολάργο και στο Παπάγο, ναι. Γιατί έχουμε γίνει με τον Καλλικράτη δύο δήμοι. Ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να δω πιο πολλά νέα πρόσωπα. Ναι, νέα πρόσωπα. Και όχι με την έννοια του άθαρτου. Ως δημοτική σύμβουλος βοηθάς? Πώς πιστεύεις ότι δίνεις κάτι? Όσο περισσότερο μπορώ. Από την άλλη όμως δεν θα μπορέσω να πω ότι είμαι 100% ευχαριστημένη από αυτό που κάνω, γιατί είμαι ακόμα μαθητευόμενη. Προσπαθώ να μάθω πώς κινούνται τα πράγματα, γιατί κινούνται έτσι, γιατί κινούνται αλλιώς, πώς μπορώ να περάσω κάτι που θέλω. Αλλά αυτό είναι κάτι που μαθαίνω τώρα, δεν έχω... Θέλεις όμως να το συνεχίσεις πιο δυναμικά? Δεν ξέρω. Θα πήγαινες δηλαδή στην κεντρική πολιτική σκηνή αν σου γινόταν πρόταση? Αυτή τη στιγμή, ναι. Όχι. Αυτή τη στιγμή η κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι τόσο μπερδεμένη και σε τέτοια κρίση, που χρειάζεται κάποιος να έχει καταπληκτική κατάρτιση, την οποία εγώ δεν την έχω. Κάποια στιγμή θα το σκεφτώσουν, α? Αν η ζωή μου επέτρεπε να αποκτήσω αυτή την καταπληκτική κατάρτιση με περαιτέρω σπουδές, θα το έκανα. Αλλά δεν έχω, όμως. Έχω μια πείρα ζωής, έχω δουλέψει πολύ. Όταν σπουδές, εννοείς πολιτικές επιστήμες, εννοώ σπουδές, ναι, στον τομέα που θα ήθελα να ασχοληθώ. Είτε αυτό είναι πολιτικές επιστήμες, είτε οικονομικά, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορείς να πας να πεις ότι έχω κέφι, έχω όρεξη, μπαίνω σε ένα γραφείο και έχω 500 ευρώ. Άρα, συνάδελφοί σου, όπως η Άντζελα Γκερέκου, ο Γιάννης Σοβούρος και άλλοι συναδελφοί σου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, έχουν βγει, έχουν εκλεγεί οι βουλευτές. Παλαιότερα, πώς λέγανε. Η Πέμι Ζούνη. Πολλοί συναδελφοί σου έχουν γίνει βουλευτές, έχουν γίνει υπουργοί κτλ. Χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις, ας πούμε. Δεν ξέρω το βιογραφικό τους να σας πω αν έχουν ειδικές γνώσεις. Αυτό όμως είναι προσωπικό κριτήριο του καθένα. Επειδή εγώ έχω αυτό το κριτήριο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επιβάλλω και σε κάποιον άλλον. Αλλά είναι και αυτή η χρονιά, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων, διαφορετικά. Οπότε χρειάζεται περισσότερη ωριμότητα για αυτό που λες σχετικά με την κατάρτιση. Είναι δύσκολη, κύριε, πολύ. Είναι αυτό που λέμε σκοτεινή, κύριε.